Το μεταναστευτικό θέμα είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο πρόβλημα και θεωρούμε ότι δεν μπορεί να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συντονισμένες κινήσεις από πολλές και από πολλά υπουργεία και μια κεντρική μεταναστευτική πολιτική από τη χώρα μας, ώστε να μπορέσει να λυθεί. Αν υπάρχει βούληση να γίνουν κάποιες κινήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι θα πάρουν χρόνο και δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη, όταν λέμε ένα κέντρο υποδοχής παράνομων μεταναστών να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Θεωρούμε ότι αυτά θα γίνουν σε βάθος χρόνου και ομαλά, ώστε να μην δημιουργήσουν πρόβλημα και στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες λειτουργούν τα συγκεκριμένα κέντρα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της παράνομης μετανάστευσης στην περιοχή μας, όπως γνωρίζετε όλοι σας, συνεχίζεται κανονικά η ροή των παράνομων μεταναστών. Ήδη τις τελευταίες ημέρες είχαμε αφίξεις και στη Σίμη και στο Καστελόριζο και σε άλλες περιοχές της Δωδεκανήσου. Θεωρούμε ότι αν υπάρχει μια μικρή πτώση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες και όχι στην αλλαγή στάσης από τα απέναντι παράγια. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι και φέτος κατά τη θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη το τι είχε συμβεί τον προηγούμενο χρόνο, θα πρέπει να περιμένουμε κάτι αντίστοιχο ή κάτι πιο έντονο. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα για την περιοχή μας, ειδικά μέτρα, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολη η φύλαξή της και πάρα πολύ δύσκολη η διαχείριση των ανθρώπων αυτών, ιδιαίτερα σε μικρά νησιά όπως είναι η Σίμη, το Καστελόριζο, η Τήλος, που είχαμε μεγάλο θέμα κατά το προηγούμενο έτος. Ένας παράγοντας που θα παίξει καθοριστικό ρόλο, θεωρώ, για την καλύτερη διαχείριση των ροών, θα είναι και η δύναμη που θα έχουν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Δυστυχώς, παρόλα όσα έγιναν το προηγούμενο έτος, δεν είδαμε καμία μεταβολή, ούτε καμία βελτίωση και ό,τι διαφορά είδαμε ήταν προς το χειρότερο και όχι προς το καλύτερο. Εάν λοιπόν δεν προετοιμαστούμε για να δεχτούμε κατά την έναρξη της θερινής περιόδου, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ πιο σοβαρά θέματα φέτος από ό,τι πέρσι.